πάμε στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του ΟΑΣΤ, τον κύριο Κώστα Ταγκύρη, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλή σήμερα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα κύριε Καλημέρα, καλημέρα. Σας καλωσορίζω σε αυτόν τον ιστορικό του σπουδαίο οργανισμό, τον ΟΑΣΤ. Είμαστε γείτονες κύριε Ταγκύρη, και εγώ εκεί στην Παπαναστασίου μένω. Α, ωραία, ελπίζω να σας εξυπηρετούμε. Λοιπόν, αυτήν την περίοδο βάζετε σε εφαρμογή, έχετε βάλει σε εφαρμογή εσείς ως διοίκηση του ΟΑΣΤ το επόμενο σχέδιο με στόχο να μειώσετε την εισιτηροδιαφυγή και με αυτόν τον τρόπο να αυξηθούν και τα έσοδα του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Είδαμε ότι ήρθαν νέα λεωφορεία, τα ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία έχουν μπει στα δυτικά της πόλης, ήρθαν και νέα οχήματα, έγιναν προσλήψεις σε οδηγούς, έγιναν ή γίνονται και προσλήψεις και για ελεγκτές και πιλωτικά. Τις τελευταίες ημέρες εφαρμόζεται το πρόγραμμα με την επιβίβαση από μπροστά, από την μπροστινή είσοδο, με τον σκοπό αυτό τον οποίο ανέφερα προηγουμένως. Πώς το δέχεται ο κόσμος, κύριε Ταγκύρη? Πραγματικά κύριε Στολάκη, δοκιμάζουμε, πραγματικά δεν θέλουμε να αφήσουμε σε μια οικονομική εξατλίωση τον οργανισμό. Έχουμε συγκεκριμένα μέτρα που είναι σε εξέλιξη προκειμένου να μειώσουμε, γιατί δεν μπορούμε 100% να πατάξουμε την εισιτηροδιαφυγή. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα που θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση είναι να επιβιβάζονται οι πολίτες, οι επιβάτες από την μπροστινή πόρτα. Κατά αυτόν τον τρόπο βάζουμε σαν εργαλείο, σαν πρώτο εργαλείο τον οδηγό να υπενθυμίζει στους επιβάτες την υποχρέωσή τους να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους. Είναι ένα μέτρο αποτελεσματικό, γιατί εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη και αποδίδει. Οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε τις τρεις πρώτες ημέρες είναι θετικές. Ο κόσμος ανταποκρίνεται. Εξάλλου να σας θυμίσω, και αυτό είναι το αισιόδοξο, ότι πέρα από τους πολίτες που δεν πληρώνουν, υπάρχουν οι πολίτες που πληρώνουν και δυσανασχετούν για το ότι κάποιοι δεν πληρώνουν. Αυτοί λοιπόν οι πολίτες επικροτούν το έργο, επικροτούν το μέτρο, αυτό και όλα τα άλλα που θα πάρουμε, και έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι τώρα πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα της εισιτηροδιαφυγής. Οι οδηγοί μας λένε ότι, γιατί είναι αυτοί που εισπράττουν την όποια ατμόσφαιρα δημιουργείται, οι οδηγοί μας λοιπόν λένε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται ελαχίστων εξαιρέσεων που πάντα θα υπάρχουν. Είμαστε όμως στις πρώτες ημέρες και θέλω να πω, κύριε Στολάκη, είναι πιλωτικό. Θα δούμε κάποιες αδυναμίες που θα εμφανιστούν, θα τις διορθώσουμε, θα ξαναδιορθώσουμε πράγματα, αλλά θα επιμείνουμε. Σε λίγες εβδομάδες, όταν λύσουμε τα όποια προβλήματα εμφανιστούν με την επιβίβαση από την μπροστινή πόρτα, θα το γενικεύσουμε σε όλες τις γραμμές μας. Ο κόσμος θα επιβιβάζεται, οι επιβάτες, από την μπροστινή πόρτα. Καλά, οι παλαιότεροι, κύριε Ταγκύρη, το θυμόμαστε αυτό, γιατί στα παλιά τα χρόνια έτσι ήταν, επιβίβαση μόνο από μπροστά και κατεβαίναμε από τις πίσω πόρτες, το θυμάστε εσείς? Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι. Είμαι λίγο παλιός. Ναι, κι εγώ. Οπότε είμαστε λίγο και εξοικειωμένοι. Πότε το προβλέπετε να γίνει η επέκταση και στα άλλα δρομολόγια? Θεωρώ ότι σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας, θα έχουμε λύσει όποια προβλήματα εμφανιστούν και θα είμαστε έτοιμοι να γενικεύσουμε. Κύριε Ταγκύρη, έλεγχοι γίνονται στα λεωφορεία σε αυτή την φάση που μιλάμε, εκτός από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα υπενθύμησης στους επιβάτες ότι πρέπει να χτυπήσουν το εισιτήριό τους? Σε αυτή τη φάση εντείναμε τους ελέγχους σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, πριν λίγες εβδομάδες είχαμε 50 ελεγκτές. Άλλους 10 ελεγκτές από άλλες ειδικότητες του οργανισμού τους εντάξαμε στους ελεγκτές και μας δάνεισε μέσα εισαγωγικά, μας παραχώρησε 11 ελεγκτές ο ΟΣΕΦ. Αυτός ο σπουδαίος οργανισμός που συντονίζει τα συγκοινωνιακά πράγματα μας παραχώρησε 11 ελεγκτές. Άρα έχουμε από 50-71 ελεγκτές οι οποίοι κάνουν εντατικούς ελέγχους αυτόν τον καιρό, αλλά και υπενθυμίζουν, έχουν επιβιβαστεί στα λεωφορεία των πιλωτικών γραμμών και βοηθούν και ενημερώνουν επιτόπου
στο πεδίο που λέμε αυτοί που κάνουμε συγκοινωνία, ενημερώνουν τους επιβάτες όσοι πάνε από μεσαία ή πίσω πόρτα, παιδιά, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, πάτε από την προσινή πόρτα. Οι έλεγχοι γίνονται και οι ελεγκτές ταυτόχρονα συμβουλεύουν τους πολίτες. Θέλω να πω όμως ότι δεν σταματάμε εδώ πέρα όσο αφορά τους ελέγχους. Έχουμε αύριο λίγη η προθεσμία, έχουμε έναν διαγωνισμό στον αέρα. Μέχρι αύριο οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα υποβάλουν φακέλους και θα επιλέξουμε την εταιρεία που θα μας φέρει 60 ιδιώτες ελεγκτές. Αυτοί οι ελεγκτές θα συνδράμουν, θα βοηθούν τους δημόσιους ελεγκτές να κάνουν πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα το έργο του. Κύριε Ταγκύρη, πρόστιμα. Θα υπάρχει μπαράζ ελέγχων. Ναι. Στόχος μας, το λέω κύριε Στολάκη, δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Στόχος μας δεν είναι να επιβάλλουμε περισσότερα πρόστιμα. Στόχος μας είναι περισσότερα ακυρωμένα εισιτήρια στα ακυρωτικά των λεωφορείων μας. Ναι, ωστόσο πρόστιμα επιβάλλονται, κύριε Ταγκύρη. Αυτονόητο. Επιβάλλονται πρόστιμα. Σας λέω ότι θα επιβάλλονται ακόμα περισσότερα πρόστιμα, γιατί θα αυξηθούν οι ελεγκτές μας και θα υπάρχουν έλεγχοι. Και προφανώς όταν υπάρχουν έλεγχοι, αυτονόητο είναι ότι αυτοί που δεν συμμορφώνονται θα πληρώνουν πρόστιμα. Θέλω να το πω, παρόλο ότι ακούγεται κοινικό, ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Καλό τους συμπολίτες μας, αντί να ρισκάρουν για 0,90 ευρώ. Αν μπορείτε να μας υπενθυμίσετε, το πρόστιμο για αυτόν ο οποίος ελεγχθεί και φανεί ότι δεν έχει επικυρώσει εισιτήριο. Το πρόστιμο είναι σε πρώτη φάση 54 ευρώ και αν δεν το πληρώσει μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, πηγαίνει στην εφορία και γίνεται 270 ευρώ. 270 ευρώ είναι μεγάλο ποσό. Εάν δε, που τυχαίνει αρκετές φορές, ένας συλληφθεί και δεύτερη και τρίτη φορά να μην κόβει στήρο, μπορεί τα πρόστιμα να είναι 270, επί 2, επί 3 είναι μεγάλο ποσό. Καλό τους πολίτες να κόβουν εισιτήριο. Είναι το πιο φθηνό εισιτήριο της Ευρώπης. Μάλιστα. Τώρα, το επιχείρημα εκείνων οι οποίοι δεν χτυπούσαν εισιτήριο ήταν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης δεν ανταποκρίνονται και θέλω να μου πείτε αν σήμερα εσείς είστε ικανοποιημένος για τον τρόπο και με τον οποίο κυκλοφορούν τα λεωφορεία στους δρόμους της πόλης και για τους χρόνους τους και για το εάν εξυπηρετείτε όπως εσείς είχατε σχεδιάσει όταν καθόσασταν για πρώτη φορά στην καρέκλα του Προέδρου το μέλλον των συγκοινωνιών στην πόλη μας. Κύριε Στολάκη, καταρχάς δεν αντιλαμβάνομαι και δεν κατανοώ το επιχείρημα αυτό ότι είναι μειωμένη η ποιότητα και ανεβαίνω και δεν κόβω εισιτήριο. Το λέω γιατί καταρχάς είναι παράνομο, γιατί ο νόμος που διέπει τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών ορίζει υπόμιστρο. Εντάξει, τώρα μιλάμε για παλιά κύριε Ταγκύρη. Στα λεωφορεία πρέπει να κόβει το εισιτήριο. Το αντιπαρέρχομαι αυτό γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα. Ναι. Είμαστε στην επόμενη μέρα όπου μέσα στο 2024 έχουμε προσλάβει 190 οδηγούς. Έχουμε ανανεώσει το 1 τρίτο με ηλεκτρικά λεωφορεία και ανανεώνουμε και κάνουμε lifting συνεχώς και αποσύρουμε παλιά λεωφορεία και βάζουμε όχι καινούργια αλλά νεότερα. Ήδη έχουμε ανάδοχο για 164 λεωφορεία με τη μέθοδο leasing που θα τα δρομολογήσουμε. Έχουμε αυξήσει στο τέλος Δεκεμβρίου του 2023, το θυμάμαι γιατί είναι χαρακτηριστικό, ο οργανισμός πάσχισε να βγάλει 260 λεωφορεία αναβάρια. Σήμερα που μιλάμε με άνεση περνάμε κάθε μέρα και αναβάρια τα 300. Άρα όχι μόνο βελτιωθήκαμε όσο αφορά την ποιότητα αλλά και τη συχνότητα των διερχομένων λεωφορείων. Πατάμε γερά στα πόδια μας, κύριε Στολάκη. Δεν θριαμβολογούμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στους δρόμους και στις στάσεις. Δεν είμαστε τέλειοι. Το παλεύουμε όμως. Το παλεύουμε. Και καλό τους επιβάτες να πληρώνουν εισιτήριο. Είναι πολύ φθηνό το 0,90 και όσοι έχουν, οι σπουδαστές, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι έχουν 0,45.
τους καλώ να πληρώνουν το αντίτιμο, να δυναμώσουμε οικονομικά τον οργανισμό για να μπορεί να επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό και λεωφορεία ακόμα περισσότερο. Εσάς κύριε Ταγκύρη, εκτός από το να πληρώνουν οι περισσότεροι το εισιτήριο, ποιος είναι ο άλλος στόχος σας? Δηλαδή θέλετε επιπλέον λεωφορεία εκτός από τους εισπράκτορες που θα πάρει ο ΑΣΤ, προκειμένου να καλυτερεύσει η κίνηση των συμπολιτών μας? Καταρχάς, κύριε Τσαμπάς, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, οι εισπράκτορες δεν προτιθέμεθα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μας απασχολεί. Οι εισπράκτορες δεν θα προσλάβουν ποτέ. Ελεγκτές. Αχ, συγγνώμη. Πρόεδρε, συγγνώμη. Ελεγκτές. Λάθος εντύπωση. Ναι, συγγνώμη. Ο στόχος μας, κύριε Τσαμπάς, είναι όλα αυτά που είπατε. Οι ποιοτικές αστικές συγκοινωνίες δεν είναι μόνο λεωφορεία, δεν είναι μόνο οδική. Είναι η τηλεματική που πρέπει να υπάρχει, η τηλεδιοίκηση που πρέπει να υπάρχει, η σταθμή μετεπιβίβασης που πρέπει να είναι ευρωπαϊκή και να μην κουράζεσαι να περιμένεις εκεί, να είναι εγκαταστάσεις σημαντικές. Τα αμαξοστάσια μας πρέπει να έχουν όλα εκείνα τα συνεργεία για να μπορούν γρήγορα να κάνουν συντήρηση στα λεωφορεία, γιατί τα λεωφορεία πρέπει να είναι αξιόπιστα όταν βγαίνουν στους δρόμους, να διορθώνουν τα φρένα, τα φώτα, ο σταθμός φόρτισης να λειτουργεί τέλεια για να φορτίζει ιδανικά τα λεωφορεία μας. Όλα αυτά είναι στοιχεία ποιοτικών αστικών συγκοινωνιών. Αυτά τα υπηρετούμε κάθε μέρα και προφανώς... Τα νέα εισιτήρια, κύριε Ταγκύρη, τα νέα εισιτήρια και οι κάρτες πότε θα ξεκινήσουν να κυκλοφορούν, Υπάρχει ο στόχος, το όραμα, ας το πούμε, ναι. Στην πόλη να υπάρχει το ενιαίο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ο πολίτης δηλαδή με το ίδιο εισιτήριο, με την ίδια κάρτα, ψηφιακή ή χάρτινη όπως λέγεται, με το ίδιο στήριο λοιπόν να επιβιβάζεται και στα λεωφορεία και στο και μετρό. Και στο μετρό. Είναι ένα project που το προσπαθούμε, θεωρώ έγκαιρα, δηλαδή στις 30 εντεκάτου που ξεκινάει το μετρό, το ενιαίο ηλεκτρονικό εισιτήριο θα διατίθεται στο κοινό μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Καλές διαδρομές, κύριε Ταγκύρη.